Παναγιώτης Μιχαλέλης, οι ψυχές του. Πήγα σου οι δυο σκουροί. Καλησπέρα. Δημήτρη και Παναγιώτη, σήμερα η ομάδα δεν καταφέρει να πάρει την ρεβάνς που ήθελε τόσο καιρό. Ήταν αυτό που δεν πήγε σήμερα με το σχέδιο, να το πούμε έτσι, Δημήτρη. Κοίταξε, το σχέδιο ήταν να πάμε στο τελικό. Ήρθαμε στο τελικό, όπως και κάθε τελικός είναι 50-50, στα λεπτομέρειες θα κρυφθούν όλα τα μάτς. Δεν μας γελάει η διαφορά του σκορ, θα μπορούσε να είναι μικρότερη. Αλλά κρίθηκε, θα το πω, ότι τα άλλα παιδιά παίξαν καλύτερα. Η άλλη ομάδα παίξε καλύτερα, το άξιζε και το πήρε. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντυπωσιαστήκαμε με το πόσο καλά μπορείτε να αποδώσετε και οι δύο. Παναγιώτη, είδαμε κάποιες στιγμές και από τον Δημήτρη και από όλους για fair play. Τι είναι αυτό που συνδέει τις δύο ομάδες, τους Λύκους και τον Πήγασο? Γιατί είδαμε ότι είστε πολλά. Πάνω απ' όλα φίλοι, εγώ αυτό κατάλαβα. Τραβάει χρόνια η Βαλίτσα. Είμαστε φίλοι. Είπα και στην αρχή του αγώνα, είμαστε όλοι παλιοί συμπαίκτες. Οπότε καταλαβαίνετε το δέσιμο που υπάρχει. Βέβαια, δέσιμο όπως εμένα με τον Δημήτρη, το άλλο μου μισό πορτοκάλι, έτσι όπως το λέμε, 11 χρόνια τώρα, δεν υπάρχει. Δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν με πειράζει που έχασα. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου, είμαι χαρούμενος για τα παιδιά που το πήρανε, γιατί το πήρανε δίκαια. Το μπάσκετ είναι γιορτή, δεν έχουμε αφορήσει με τίποτα. Είμαστε χαρούμενοι και για τη δικιά μας την ομάδα, παρόλο ότι έχασε, και για τους συμπαίχτες μας όλους βέβαια που δώσαμε το 110%. Σε όλη τη σεζόν, μην ξεχνάμε, παίξαμε παιχνίδια που παίζαμε με 5, με 6, μόνο άτομα. Είδαμε μια γιορτή, όπως είπε και ο Παναγιώτης. Ναι. Είδαμε πάρα πολλά παιδιά στην Κερκίδα, είδαμε πάρα πολλά παιδιά. Πάντα τα παιχνίδια του Πήγασου είχαν παιδιά. Αυτό βλέπουμε, αυτό βλέπαμε. Αν βάλεις το μέσο όρο ηλικίας, το δικό μας και τον άλλον ομάδα, θα το καταλάβεις το γιατί. Και ένα μήνυμα για το χρόνο. Για το χρόνο. Να έρθει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Το μπάσκετ συνεχίζεται. Βεβαίως και συνεχίζεται. Okay, όπως είπε ο Παναγιώτης, ήταν μια ήττα. Το μπάσκετ συνεχίζεται. Ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Παρότι ήμασταν λίγες ομάδες σχετικά, με λίγους παίχτες σχετικά, ξέρω ότι στο νησί υπάρχουν περισσότερα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν. Και πρόσεξε, μιλάω και για παιδιά, έτσι. Μιλάω και για νεότερα παιδιά, όπως είδαμε, 15, 16, 18. Όλα αυτά τα παιδιά μπορούν να έρθουν στο γήπεδο να δουν περισσότερες ομάδες. Παλιά ήταν και η ΑΕΣ, τα παιδικοεφηβικά που συμμετείχαν. Μάλιστα το εφηβικό πάντα ήταν πολύ δυνατό όλες τις χρονιές. Θα ανέβει και η ποιότητα, θα ανέβει και η διάρκεια του πρωταθλήματος και θα θέλουμε και εμείς περισσότερο. Θα έχουμε μεγαλύτερο κίνητρο όλοι. Περιμένουμε και από το κράτος τώρα να σταματήσει τα μέτρα. Δεν ξέρω να έρθουν περιορισμούς. Να έρθουν οι περιορισμοί, ναι, να μπορούν να έρθουν περισσότεροι στο γήπεδο. Τα παιδιά για ΙΤ λείψανε. Φάνηκε. Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δύο πολύ δουλεμένες ομάδες. Ομάδες που πρωταγωνιστούν. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Κατηγαρίδη και τον Παναγιώτη τον Μιχαλέλη.